Με το γεράσιμο για κουμάτο είμαστε στο αργά. Γεράσιμο, θέλω να σε ρωτήσω. Εχίδι, όχι, Επειδή, σε είδα πολύ να επιμένει πότε πρώτο πήγα. Εγώ συγχαίρομαι το εξή. Η φιλή πέρα από τα άλλα κακά που έχει. Η ελληνική. Η φιλή των Ελλήνων. Ναι. Φιλή. <laughs> έχει και τρία κουσούρια μεγάλα. Το ένα είναι θα δωρή, η αερογαμία. Ναι, <laughs> Κάθε και περνάει κοπέλα. Εγώ λέει αυτή είναι. δεν την ξέρω και ρατά. Ούτε την έχει. Κι όμω κάνει τη, το, τη λεζάντα του. Ένα. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι η ποντικογαμία. Είναι τελευταίο μοντέλο αυτό. Για πε το λίγο πώ είναι, είναι. Αυτό. Είναι το ποντικάκι στο ίντερνετ που κάτω τη νύχτα ο μαλάκα σε πρού, πρού, το ποντικάκι. είναι η ποντικογαμία. το τρίτο, μοιάζει και με την κλητορίδα εδώ, είναι η τηλεφωνογαμία. Τέσσερι ώρε τηλέφωνο δεν έχω. Λοιπόν, πέρα από τα ράχη, τα τα Εγώ λοιπόν σε αυτά τα δεν θέλω. Το τηλέφωνο το κλείνω αμέσω. Ποντικάκι δεν παίζω και αερογαμία δεν έχω κάνει ποτέ μου. Άψογο. Ναι, αλλά δεν μα είπε τελικά σε τι ηλικία πήγε. Πολύ πάντω. Να σου πω κάτι. Θέλω να είμαστε και χρήσιμοι. Το λέω σε φίλου μου που έχουν αγοράκια. Από τα 15, αν δεν τον πάει ο πατέρα και δεν του κάνει και δεν να μην αφήσει το δίθεν και αυτό το καθοπροσπισμό τη δεκάρα, πρέπει να εκπαιδεύσει το παιδί του. Να το κάνει, να το κάνει, να πούμε τώρα τραγαγίρευε να μην το πω, έτσι, να πάει. Πρέπει ο πατέρα να το πάει από μικρό παιδί. Να το αρχίσει να το, να το... Μη, σε αυτή την τέχνη. τέχνη. Έχουν, έχουν, αλλάξει τα πράγματα. Ε, αυτό γινόταν. Τώρα, θα σου πω. Όχι, δεν τώρα δεν χρειάζεται. Γινότανε κάποτε γιατί πραγματικά ήταν λιγάκι δύσκολο ένα άντρα με μια γυναίκα να έρθουν σε επαφή γιατί τη ναι. γυναίκα θα τη λέγανε κατευθείαν πουτάνα. Ναι, παρθένα. Ε, Ακριβώ και ναι, μαλακίες. Α πούμε, θε και εσύ εδώ. Γιατί. Ξέρεις, γιατί θα σήμερα. Yeah, Δεν υπάρχει άλλο το οποίο celebrity εκπομπή που να έχω πάει και θα πάω και ποτέ άλλη φορά. Εγώ έχω μια αμανία. Έχω δει όλε τι ελληνικέ ταινίε. Έτσι μεγάλωσα. Οι ελληνικέ ταινίε που βλέπουμε ακόμα και κρατάνε, έτσι, Παπαγιανόπουλο, Ξαντάρα λοιπά, Όλοι αυτοί. Ήταν ηθοπλαστικέ. Μια φορά στο αγόρο κόρτσο. Ιθογραφίε δηλαδή. Λέω το, να το ολοκληρώσω Ναι, ναι, όχι, όχι Εγώ είμαι καλεσμένο και αφήσαμε σε έβεση. Ναι, έτσι έχει απόλυτα δίκιο. Λοιπόν, απολύτερια. άκουσε. Στο αγόρο βουλιουκλάκι κλε παρακτικά. Πάει, πάει Μιχαήλ, ο Παμιχαήλ, ο Δημητράκη, λέει τι κλε, τι σου έκανα. Μου πήρε ό,τι πολύτιμο το ρίχο. Την είχε φιλή στο μάγουλο λέει ο Αυτό ήταν τα συμπεράσματα που δίναμε. Πρόσεχε. Γιατί τώρα ήρθα σε σένα. Βλέπω τώρα ταινίε. Είτε έτσι είτε αλλιώ. Εντάξει, σα έχω ταυτίσει με την Γκαρίδη εκεί τη Μαράγδα και σε τρώω στη μάπα συνέχεια με τη. Δηλαδή, ήταν αντρόγινα. Κι άλλοι αγαπητοί δεν έτσι. <laughs> Όλα αυτό βλέπω. Βλέπω λοιπόν κάτι νεοτεύθυλου ηθοποιού. Καινούρια μαγαριά. Κάνουν τρει παρτούζε στην τηλεόραση ώρα κοινού. <laughs> Πηδάει η μάνα, το παιδί, ο αδερφό στην αδερφή. Αυτά βλέπω. Και λέω, παιδιά, δεν είναι, τηλε... δεν είναι τηλεόραση αυτή. Δεν είναι ηθοποιή αυτή. Ε, κάποια στιγμή πρέπει να βάλουμε και ένα φρένο. Η τηλεόραση, ο ηθοποιό, βλέπει σημαίνει φω. Σημαίνει η εκπαίδευση, σημαίνει να του μεταφέρει κάτι, δώσει ένα δίδαγμα. Δηλαδή, έχω δει έργα. Τότε κατά, συνείδη, κατά συνείδηση, κατά κατά... φοβερά που μου έχουν μείνει διδάγματα. Τώρα τι διδάγματα να πάρω. Εγώ αυτή τη λέω αστιχέζω. Να σου πω όμω κάτι. Όχι, όλα όλα τόσο... όχι, 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 όχι. Δεν μπορεί να μου έχει εμένα πάρτο μετά τι μία, μετά τι 12. Δεν πάει στο απόγευμα τώρα σύριαλ. Με αυτά που σου λέω, δεν θέλω να σου πω λεπτομέρειε ούτε ονόματα. Τα, συμπα... τα συμπαρασύρει όλα οι Αμερικάνοι και οι Ρώσοι. Όχι, όχι. Εσύ, όχι. Ας πούμε, το, το δηλαδή. πρόσχερο κέρδο τη τηλεθέαση. Και είναι έγκλημα. Ο, ο, ο Παπαγιανόπουλο και οι άλλοι δεν είχαν αυτά τα. Μπορεί να ξεβρακωθούν για δε, να πέσουν. Αλλάξαν παίξουν. οι κέρδοι. Τι να κάνουν. Τι άλλαξαν οι κέρδοι. Δεν κατάλαβαν. Αλλιώ τώρα πηγαίνουν οι άνθρωποι, αλλιώ φτιάχνουν σχέσει. Τι άλλο κάσχε. Δηλαδή τηλεόραση οφείλει. Δεν μπορεί να τα πρότυπα τη σημερινή τηλεόραση. Ε, αν έχω δέκα δάκτυλα, αυτή δέκα είναι. Βλέπω εδώ τον τάδε. Βλέπω εκεί την τάδε. Βλέπω... Κάτσε, ρε, κάτσε. Τι πρότυπα δίνει. Ποιο είναι το πρότυπο σήμερα. Δεν θέλω να σου πάω και να σε πονέσω σε φίλου σου. Σε Ας... πού οφείλεται αυτό το ότι δεν έχουμε πρότυπα. Γιατί. Η, η απομάκρυνσή μα από την παράδοση. Σε, όλα τα, ναι. σε όλες τις εκφάνσεις και, και στη μουσική, ναι. και στην τέχνη, και στην ε, ηθοποιία, και ναι. στο θέατρο, και στον κινηματογράφο. Ναι. Όλες... Το τραβάμε όμως πολύ ρε Όχι το, το παρατραβάμε το ρημάδι. Αυτό έχει αρχίσει εδώ και πάρα πάρα πολλά χρόνια. Αυτή είναι μια συζήτηση που έκανε κάποια στιγμή ο Γκάτσο και έλεγε, ναι. σε ένα τραπέζι έλεγε, όλα δείχνουν λέει ότι η νεολαία απομακρύνεται από την παράδοση. Και είχε πει λέει τότε ο Σαββόπουλος λέει, Απομακρύνεται λέει από την παράδοση και το κοιτάει ο Γκάτσος λέει γιατί. Για... τρομάζεται λέει για την παράδοση ή για τον εαυτό σα. <laughs> για <τον ίδιο. laughs> Το έχει πει ο ίδιο ο Νιόνιο αυτό. Κοιτάξε, εγώ δεν είμαι. Πιστεύω ότι υπάρχει μεταξέλιξη, ότι κτλ. Μετασχηματίζεται η κοινωνία. Αλλά έχει όρια. Έχει όρια. Ειδικά η τηλεόραση. Έχει, εδώ, δε πηγεί... ξέρουμε, εδώ, δεν ξέρουμε, και τρέχουμε στου ε, ψυχίατρους γιατί δεν ξέρουμε να πενθύσουμε Θέλω να πω το εξή. Ότι παλιότερα στα χωριά. Ε, ο νεκρός στο σπίτι τον κρατούσε, τον ξενυχτούσε όλη τη νύχτα. Έπαιρνε στόνο από του μεγαλύτερου, πώ κλαίγανε, πώ κάνανε. Και έμπαινε σε ένα κανάλι όλο αυτό. Και το οποίο αυτό κανάλι σε, σε οδηγούσε στο να να φύγει ε. δηλαδή ο θυμό, η άρνηση. Και Όλα. τώρα, πια, και τώρα πια όλοι είναι αφημένοι να αντιμετωπίσουν αυτοσχεδιαστικά μόνοι του κάτι που του συμβαίνει. Αυτό το πράγμα είναι οδυνηρό. Είναι... Γιατί δηλαδή όταν είχαμε μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Είχαμε πει ναι στην νομισματική ένωση, ναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα καλά που έχει ασφάλεια σύνορων κτλ. Αλλά κάτω τα χέρια από τα ήθη, τα έθιμα και τις παράδοση. Αυτό το ξεχάσαμε. Δεν το είναι το ότι ξεχάσαμε. αυτό ξεχάσαμε. το ξεχάσαμε. Βασικά, όλο το, όλο το πρόβλημα είναι που για μένα, ε, θα σου πω μια διαφορά μου δεν θα μπορούσα. Και, σαν προσωπικότητα, εσύ δηλαδή μου το εκπέμπει, απορώ πώ μπορεί και πειθαρχεί και έχει κομματική πειθαρχία. Απορώ. Με σαν χαρακτήρα. Μου επιτρέπει. Ξέρει με ποια έννοια το λέω. Κατάλαβα. Ότι εγώ θα ήθελα να είμαι σε ένα κόμμα γιατί το πιστεύω. Αλλά αν ξαφνικά διαφωνούσα, θα έλεγα Ε, μα τώρα εδώ, εγώ δεν θέλω. Εντάξει, το πιάνεις, δεν μ' αρέσει δηλαδή το πιάνεις, αυτό. Πιάνεις, όπως το όπω το πιάνουν πολλοί Έλληνε, πολύ ριχά το θέμα. Δηλαδή, η πολιτική είναι η τέχνη του εφικτού και όχι του επιθυμητού. Άλλο το επιθυμητό, να πλακώ στι φαλιάρε, την τρόικα, να κάνω εκεί, να κάνω τον το, το περήφανο, να κάνω τον ψεκασμένο. Αυτό είναι το επιθυμητό. Το θέλω. Το εφικτό όμω, όταν είσαι βουλευτή. Να έχει αποτέλεσμα. Όταν είσαι βουλευτή, όχι. Εκφράζει και είσαι πληροξούσιο ενό λαού και ενό έθνου. Μια πατρίδα. Δεν μπορεί να την παίξω ζάρια. Μπορώ να παίξω σακάκι μου, να παίξω την πατρίδα, δεν μπορώ να την παίξω. Άρα λοιπόν, λέω τώρα, τι γίνεται, η Ελλάδα έχει κάποια δανεικά. Οι δανειστέ είναι κάποιοι εκβιαστέ. Εγώ πρέπει να, να συντεριάξω αυτό που εγώ επιθυμώ με αυτό που πρέπει να γίνει για τον τόπο. Το καλό του τόπου και τη πατρίδα είναι πάνω από όλα τα άλλα. Πάνω θες από θα όλα κάτι. Πάνω θες, από το κόμμα. το να σα πω κάτι στο οποίο θα συμφωνήσει. Ναι. Οι εθνικέ κυβερνήσει σε όλη την Ευρώπη μικρή σημασία παίζουν. Θέλω να πω ότι υπάρχει, εφόσον έχει αποφασίσει ότι θέλει να είσαι αυτό το μηχανισμό ναι, ναι. που σε προστατεύει για τα σύνορα, για ναι, ξέρω ναι. Εγώ, να μην δυστυχίσει, ναι, ναι. να υπάρχει το ταμείο που στη δυστυχία θα δώσει κάτι κτλ. Τι αποφάσει λοιπόν θα την πάρει αυτό που έχει τα λεφτά και αυτό που κάνει κουμάντο στην παγκόσμια οικονομία. Ε, εσύ ναι. θα είσαι ένα υπάλληλό του Όχι. και θα βαρά προ. Ε, είναι έτσι όπω θα πω. Θα, θα πω γιατί. Εγώ δεν βλέπω στην Ιρλανδία να είναι υπάλληλο Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει μια αξιοπρέπεια, έχει μια θέση. Όταν άκουσε, όταν στον τόπο σου ή στο σπίτι σου βάζει νοικοκυροσύνη και η γυναίκα σου χαλάει αυτά που τη δίνει και όχι να παίρνει ορτοδάνεια και γαμοδάνεια Εντάξει, για αυτό να το έχουν άπατα. Άρα η αξιοπρέπεια και η, 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 και η, εθνική κυριαρχία είναι σε αυτό που εσύ νοικοκυρεύει στο σπίτι ε, σου. Η εθνική κυριαρχία είναι όταν ο Σαμαρά του λέει ότι δεν χρειάζονται πρόσθετα μέτρα. Θα, αυτά που έλεγε προχθέ ε, στη δε, Βουλή, ναι, λέει, δε, ναι. και δεν τον πιστεύουν και τον αναγκάζει κτλ. Όχι, να μπορεί να πει λοιπόν. Θα γίνει αυτό που λέω. Αυτό θα γίνει. Ε, Κάνεις δεν λάθος. γίνεται έτσι. Αλλά δηλαδή... αυτό θα γίνει. Κάνει λάθο. Τα ίδια μα 10 δηλαδή, για τι εκατό και, και να σου πει κάτι άλλο. Κοντό του ψαρμό άλλου. Περίμενε. Ένα είναι σίγουρο. Για το Σαμαρά, τι, 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 τι γνώμη έχει. Είναι καλό Σαμαρά. Εγώ θέλω να είμαι εντάξει γιατί δεν ήμουν ποτέ γλύφτη. Έχω δει 7 αρχηγού στα 25 χρόνια που είμαι βουλευτή. Έχουν περάσει. Ποτέ δεν ήμουν γλύφτη. Εγώ ψήφισα αν τώρα στι εκλογέ το ξέρει η πάση η Ελλάδα. Ε, από εκεί και πέρα όμω στα 2,5 χρόνια. Έχω πραγματικά μείνει έκπληκτο από τον αγώνα και τη μάχη που δίνει ο Σαμαρά για σταθεί όρθια η χώρα. Ένα θα σου πω μόνο. Ένα θα σου πω. Δεν εύχομαι. Δουλεύει πολύ. Όσο δεν φαντάζει. Ένα σου λέω μόνο. Δεν σου εύχομαι και δεν εύχομαι στον τόπο ε, να πει. Μακάρι να διαψευστώ. Παρακαλώ τον Άγγελα να με διαψεύσει. Εάν φύγει ο Σαμαρά, θέλω να με πάσει ένα τηλέφωνο. Αν με βρει στο τηλέφωνο, αν υπάρχουν τηλέφωνα και αν μπορούμε να συνοηθούμε. Ένα σου λέω μόνο. Εύχομαι να πέσω έξω, μα την Παναγία να μ' ακούσει ο, ο Θεός, Θεό. Φοβάμαι πάρα πολύ. Φοβάμαι γιατί αυτή η χώρα το 12 ήταν έτοιμη να πεταχτεί έξω και δεν τα λέω εγώ. Τα είπε ο Προβόπουλο, ο, ο, ο πρώην διοικητή Ελλάδα, Ελλάδος, σχέδιο B. Αυτό με τρομίζει. Το plan B. Τότε κλείνω τα, τα αεροδρόμια, κλείνω τι τράπεζε, στο πληρωμή, μισθό συντάξεω, πλιάτσικο, τρέχα γύρευε και είναι κολοκαρτέρι. Θα σου πω μια ιστορία πολύ σύντομη. Είχα ένα φίλο, οποίο ήταν 30 χρόνια εξόρυξη από τη Λιβύη. Εγώ ήταν στο γραφείο μου και τον κυνηγάγανε παντού να σκοτώσουν οι καταφυγικέ δυνάμει. Όταν σκοτώσαν και σέναν στου δρόμου τη Λιβύη τον Καντάφη, αυτό στο γραφείο και πετάγονταν στα ουράνια. μ' ακούει τώρα. Μετά από τρει μήνε το Απρίλ κοντά, ήρθε μου λέει Μάκη, τι να σου πω. Δεν σκοτώναν εμένα. Η Λιβύη τελείωσε. Δεν ξέρω αν το έχει καταλάβει. Στην Κρήτη απέναντι σε λίγα μίλια είναι γεμάτο τσιχαντιστέ. Άρα πρώτο μέλημα δεν είναι η ιδεολογία μου ή τι θέλω, το επιθυμητό μου. Είναι αυτή η πατρίδα. Να στα διόρθια. Να πει καλά, άμα φύγει, θα μαράσει και δεν Να, να στα διόρθια. Όπω είναι τώρα η κρίση, όπω είναι η κρίση τώρα, που πα λεπτό λεπτό, γράμμα γράμμα, να μπορέσει να εξασφαλίσει εγγυήσει για να έχει μια αξιοπρέπεια στο εξωτερικό και μια, ε, 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 μια φερεγκιότητα. Φοβάμαι ότι αν ξεκύλει, ο λαό δεν αντέχει άλλο μνημόνιο. Πρώτο. Δεύτερο. Έχει πέντε χρόνια σαν κατευθύνσιο ξύλο από τι θερήσει. Εάν δεν δώσει μια ανάσα, θα σκάσει. Άρα λοιπόν τώρα που πάει αυτή η κυβέρνηση να δώσει και ανάπτυξη και δεν από πολιτικά, εγώ έχω την εντύπωση ότι αν κοπεί ο δρόμο τώρα αυτή τη κυβέρνηση, πάρτε με τηλέφωνο, αν έχετε τηλέφωνο να μου πείτε. Κοίταξε να δει. Ο... Το Πασόκ είχε κερδίσει τι εκλογέ με το λεφτά υπάρχουν, έτσι δεν είναι. Ο, ΓΑΠ. Ναι, ο ΓΑΠ. Κέρδισε λέγοντα λεφτά υπάρχουν. Και ο λαό τώρα, όλο ο λαό ίσω τον κατηγορεί που είπε αυτά τα ψέματα. Έτσι δεν είναι. Συμφωνώ. Ωραία. Τώρα ο λαό, γιατί μετατοπίζεται πάλι προ ένα λεφτά υπάρχουν. Μου επιτρέπεις. Αφού κατάλαβε ότι ήταν ψέμα, ότι δεν υπήρχαν Μου λεφτά. Μου επιτρέπεις. Αυτό ο λαό έχει περάσει πολλέ δυσάρεστε καταστάσει. Δηλαδή. Μήπω επειδή αγαπάει Πονάει. Όχι, πονάει ο λαό. Έχει άνεργου, είναι άνεργη όλη η οικογένεια, του κόψαν το ρεύμα. Έχει υποφέρει, πονάει. Παλιά ο καρκινοπαθή. Είχε καταφύγει κατά ουρέ χιλιάδε. μικρός μικρό, αν το θυμάσαι, να το θυμάσαι. Πάντα, το θυμάσαι στο νερό του Καματερού. Βέβαια, που πίστευα. Και πίνει νερό Λέβαια. από την Ούλετ για να γίνει καλά. Ο, ο, ο απελπισμένο ελπίζει. Ο, βέβαια, πεθαίνει αυτό και μετά η ελπίδα. Αυτό όμω δεν θέλω να συμβεί για την πατρίδα. Γιατί ήταν μεμονωμένα και ήταν ομάδε κοινωνικέ. Τώρα είναι οι καρκινοπαθεί. Τώρα ένα λαό που υποφέρει. Εσύ που είσαι ο, 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 ο καματερό και του τάζει να τον κάνει καλά με το νερό σε πιστεύει. Όταν θεραπευτεί και επουλωθεί το τραύμα σε πρώτο βαθμό, δεν λέω σε τρίτο βαθμό να αποκατάσταση, τότε θα σε μουτζώσει. Άρα λοιπόν αυτή η κυβέρνηση τι προσπαθεί να κάνει. Και αυτή η χώρα να σταθεί στα πόδια τη, να τρώει αυτά που παράγει, να μην έχει ανάγκη κανένα Ωραία. Βαθμί. Αν υποθέσουμε λοιπόν ότι αυτή η κυβέρνηση μα λέει απόλυτα την αλήθεια. Ότι έτσι είναι τα πράγματα, κάνουμε την το έκραζα, καλύτερο κτλ. Αν δεν τα πίστευα αυτά, την τέκραζα. Αυτό λέω. Αν λέει όλη την αλήθεια. Αλλά από την άλλη ξέρει ότι λέγοντα την αλήθεια, εκλογέ δεν κερδίζει. Όχι, όχι. Άκουσε. Θα μπορούσε αυτή η κυβέρνηση και ο Σαμαρά να κάνει μυστικέ συμφωνίε με τη Σόμπλε, με την Μέρκελ, με τα άλλα και να βγάλει ένα ψεύτο. για να πάει εκλογέ μια ψευτοϋπογραφή και να κορυδεύσει το λαό κτλ. Τι λέει. Λέει, Εγώ δεν υπογράφω. Εγώ θα πάω για πρόεδρο και αν δεν βγάλω που να μπορώ να κάνω συνένεση με, τα, με ευρύτερη πλειοψηφία, εγώ θα αποφασίσω λαό. Άρα λοιπόν δεν νομίζω ότι ο Σαμαρά μπορεί να. Ό,τι έχει πει μέχρι τώρα στα δυόμιση χρόνια δεν έχει κοροϊδέψει. Στα δυόμιση χρόνια όμω. Έχει φοβερή αυτοπεποίθηση, δηλαδή πιστεύει ότι μπορεί να ανατρέψει αυτό το κλίμα, ξέρω εγώ, που δημοσκοπικά ανεβάζουν το ΣΥΡΙΖΑ τώρα συνέχεια. Άξι, το Πανεπιστήμιο λέει Μακεδονία Στράκη. Εγώ του φέρω ω αντίλογο το, το Πανεπιστήμιο Ιωνίων Κεφαλονιά. Βγάζει 7%, εγώ βγάζω 13% τη Δημοκρατία. Αυτά τα καρόγγιζηλίκια και αυτέ αυτές οι δημοσκοπήσεις, εγώ τι πιστεύω και είμαι απόλυτο. Η διαφορά σήμερα είναι τρει με τέσσερι μονάδε. Τρει με τέσσερι μονάδε. Είναι βλάβη αναστρέψιμη και πιστεύω ότι μπορεί να αναστρέψει άνετα ο Σαμαρά. Με τη γυναίκα σου, πώ διασκεδάζετε, αλλάζω θέμα τώρα. <laughs> τι να διασκεδάσω. Πού πάτε δηλαδή. Πηγαίνετε μέσα. Θέλω να σου πω κάτι και να το πιστέψει. Είμαι ο μόνο που κυκλοφόρησε καφενεία, στο περιστέρι, στο Ινέγε Βαρβάρα, παντού, παντού. Δεν είχα ποτέ συμπτώματα κυνηγητού ή κραξίματο. Από το μνημόνιο και εδώ. Στα εξάρια δεν μπορεί να πα όμω. πας. Όχι, πάω. Δεν πάω γιατί απαγορεύεται η πλοφορία Ε, Έχει άδεια πληροφορία. <laughs> θα στείλω. <Έχεις> <laughs> θα σου <στέλνω. laughs> πω μετά. Άκου τώρα. Σιγά μην σου πω τι κάνω. Άκου τώρα. Από το μνημόνιο και εδώ. Θέλω να το πιστέψεις, Σε εξομολογούμε σαν την ψυχή μου. Δεν έχω βγει έξω. Γιατί φοβάσαι, φοβάσαι, το κράξιμο. μου. Καλαπιάσε μου, γιατί είσαι βιαστικό και, και επιπόλαιο. Όχι, άστο τώρα. Κάνε ένα κράξιμο, Πάμε όπου θέλει. Πίνω καφέ όπου θέλει. Πρώτα απ' Πάω να πάρω ένα σουβλάκι στη γειτονιά. Μόλι πάρω το δαγκόσο. Μμ, εσύ έχετε και τρώτε. Εκεί την ώρα είναι εδώ δωρή. Δεν λέω να του πιω τη στο σουβλάκι στο κεφάλι. <laughs> Τι να κάνω τελικά. <laughs> λοιπόν, αυτό σαν άνθρωπο. Όταν βλέπω 70.000-80.000 σταυρού προτίμηση, πο, πολίτε που στηρίξανε, που ήταν ευτυχισμένοι. Τα τους του βλέπω τώρα σε απόγνωση. Εγώ δεν μπορώ να πάω. Ούτε στα μπουζούκια, ούτε να διασκεδάσω. Δεν το αισθάνομαι. Πήγαινε όμω στα μπουζούκια. Γεμάτο. Εγώ τι με ολυλούδε με ξέρανε. Αλλά τώρα δεν μπορώ. Δεν αισθάνομαι καλά εγώ. Εγώ η μόνη μου ελπίδα για να φύγω από την πολιτική είναι να ξαναδιορθωθούν, όχι όπω ήταν η Ελλάδα, να ξανάρθει. Αλλά να περάσει αυτή τη μεγάλη σκόπελο τώρα, αυτή τη μεγάλη ανέχεια για να μπορέσει να χαμογελάσει ο Έλληνα. Δεν βγαίνω καθόλου. Στα τελευταία πέντε χρόνια. Παλιά ήμουν. Νομίζω ότι είχε πλακωθεί με την Τζούλια γιατί σου φέρει ένα λογαριασμό στα μπουζούκια στα συλληπτό. Τι μαρτυριάζει, τι είναι αυτό. Ε, 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 μια, μια ιστορία που την ξέρω. Ε, αυτή εξαι, που εγώ επειδή ξέρω. ξέρω τον Τόλι. Θα σου το πω τώρα. Yeah. Εμεί πηγαίναμε στου Καραμαγκά. Εσύ τον Καραμαγκά δεν τον πρόλαβε. Στου Καραμαγκά ο Νικολάκη, ο Μαστοράκη τον ήξερε πώ ήταν η ωραίτερη θάλασσα. Α... Ναι. Η ωραίτερη θάλασσα μύρισε από τρία χιλιόμετρα μακριά μαρίδα, φρέσκια, ζωντανή. Και εκεί πήγαινε όλη η δυτική Αθήνα. Ήταν η εκάλη τη δυτική Αθήνα. Μία μέρα λοιπόν, εγώ πιτσιρικά σου έκανε Τρολάγια βαρβάρα, κάπου σκόνταψα. Και ήταν ο Τόλη. Είχα δει ένα σπουργίτη και μια, να μην την πω τώρα, φάλα, έτσι μια. Ήταν η Σπεράτζια Βρανά. Να... Από τότε ξέρω τον Τόλη. Από τότε λοιπόν τον αγαπώ και τον συμπαθώ πάρα πολύ. Δυστυχώ ήταν έρμεο των γυναικών του Ταμείου των Γυναικών. Δυστυχώ. Δυστυχώς. Και, τι, και έχει πάει, α πούμε, και σου φέρνουν λογαριασμό εξωπραγματικό. Καταρχά, άκουσα. Εγώ, επειδή είμαι αλευρωμένο, δεν είμαι μιλωνά. Όταν <laughs> πάω λοιπόν και πίνω λίγο, στα πέπεινα τότε, φαίνανε τα λουλούδια. Δέκα πανέργια, τα τέσσερα ήταν άδεια, τα τρία ήταν από το νεκροταφείο και τα δύο μου κλασμένα. Έλεγα, έλεγα, λοιπόν, έλεγα λοιπόν στο κοριτσάκι του Κρυφτή, σε Λουδού, ένα το κοριτσάκι μου. Γράφε και κλάψε. Γράφε ό,τι θε. Έγραφε αυτή, έγραφε. Όταν ο κοριτσάκι μου λέει εδώ, εκτιμούσα εγώ πόσο κάνει 100.000. Πάρε 1.000 ευρώ και πολλά είναι. Τότε λοιπόν γινόταν λοιπόν, προστριβέ. Εντάξει. καθάριζε. εντάξει, γιατί στο, Λουλούδι έχει πάρα πολύ. Δεν είναι αλήθεια. πε μου. Έχει δικαίωμα, δεν έχει. Τώρα μου επιτρέψει κάτι. Ναι. Επειδή είχα μια περιπέτεια με μια ληστεία σπίτι μου, η οποία ήταν στημένο και δεν είναι του παρόντο, κάποια στιγμή που θα ψουλαποσυρθώ και θα φύγω, θα τα βγάλω στον αέρα. Ήταν πολιτικό φιάσκο στημένο. Μια ληστεία που δεν έχει ξαναγίνει. Σε ποια περιοχή. Χαλάντη Χαλάντρι και Εξάρχεια ήταν η μεγαλύτερη κλιματικότητα γιατί το χαλάτι έχει προσπελάσει από παντού. Και έχει και το ρέμα. Και, παίρνουν μηχανέ αυτέ οι πώς λένε οι. Εντούρο. Ε. Εντούρο, μπράβο. Η ε, Ερντούρο και την κοπάραγα το ρέμα που σα πιάσει. Έγινε μια μεγάλη ιστορία. Τότε λοιπόν φοβήθηκαν τα παιδιά. Τρία χρόνια κοιμώτησαν στο δωμάτιό μα γιατί δεν μπορούσαν να κοιμήσω στο δωμάτιό μόνο από τη φοβία. Τότε λοιπόν ε... εγώ φοβήθηκα. Λέω, είχα το πιστόλι στο σπίτι, στο γραφείο. Το πιστόλι, άμα το χάσει ή σε ληστέψουν και στο πάρουν, έχει άρση ασυλία. Απαγορεύεται, δεν ξέρω αν το ξέρει αυτό. Έχει Έχει άδεια έτσι. Ναι. Νομιάδια. Και γιατί γίνεται αυτό. Και σε σκοτώνει κάποιο. Σου παίρνει το πιστόλι. Έχει ευθύνη. Έχει ευθύνη και σκοτώνει Το πιστόλι δεν το χάνει. Έχει δηλαδή. δίκιο. Έχουν δίκιο. Γιατί κατά το χάνω και θα περνάω και θα είχαμε κάνει 500 πιστόλια. Τότε πήγα ρίξει το γραφείο να δω αν είναι μέσα Κοίτανε. και ήταν. Και όπω τα καλοκαίρι σε άντα άτομα μέσα, πήγα και το έβαλα εδώ στο πλάι. Αυτό τράβηξε ένα πονηρούλη που ήθελε να πουλήσει και πόνιμο. Ε, εντάξει. Και φτιάξαν ένα ωραίο. Επί 15 μέρε ε, ο Τζον Γουέι, Ελπάσο, Μισθολόρο και τα λοιπά. Σου τώρα. Κάτσε πάει. Ήταν μαϊμούδα. Ήταν ε, φτιακτό. Πρόσεχε. Ωραία. Τελείωσε αυτό. Εμένα δεν κολλάει τα αυτή μου. Όταν είμαι σε ενδικείο δεν το ο λαό τα αναγνωρίζει, τότε πήρα 80.000 επειδή μου κολλάγανε. Τότε όλοι οι, καλοί φίλοι σε εισαγωγικά συντροφοί μα μου τραβάγανε το σακάκι έτσι. Όπου πήγαινα, πάπ το σακάκι. Για να δουν αν έχω το μπιστόλι. Όπω και στο έτσι Ε, μια, δυο, τρει. Λόγω γιατί τσακώνομαι και αυτό, μόλι πήγαινα κάτι. Το έβγαλα το πιστόλι, έχω δόνει το έτσι Α, από τότε σταμάτησε η πλάκα. Αυτό που λένε οι Αμερικάνοι όμω, ότι αν, αν πάρει πιστόλι θα το χρησιμοποιήσει, το έχει σκεφτεί. Μου επιτρέψα. Καταρχά το πιστόλι είναι να τα αποφύγει πάρα πολύ. Έτσι, δεν είναι, δεν, είναι, παιχνιδάκι. Εγώ το έχω 25 χρόνια. Έχω ρίξει πάνω από 10.000 φέρε. Δεν το έχει χρησιμοποιήσει. Πώς. Ή το... Δεν είναι να το χρησιμοποιήσει και εύχομαι ποτέ στο Θεό να μην χρειαστεί να το χρησιμοποιήσει. Είναι αποτρεπτικό. σε μια σιγουριά. Τίποτα άλλο. Αλλά πώ. Για να μην φά την πιστολιά και κροχτήσει και σφάει το πόδι ή την κοιλιά ή το, παιδί σου, πρέπει να είσαι πολύ, πολύ διδαγμένο. Πάρα πολύ. Εάν δεν ξέρει και δεν κάνει μαθήματα και δεν μπορεί, μην το πάρει. Είναι επικίνδυνο.